Θα φτιάξουμε μαστέλο σύφνου. Μια φανταστική συνταγή που ως βάση έχει το αρνάκι. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να το φτιάξετε σπίτι. Το μαστέλο έχει πάρει την ονομασία του από το σκεύος μαστέλο. Εμείς βέβαια δεν έχουμε το ίδιο σκεύος, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μια γάστρα για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Πολύ εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μαστέλο σύφνου θα χρειαστούμε 2,5 κιλά αρνί μπούτι, 700 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι, 1 ματσάκι άνηθο, 2 σκελίδες σκόρδο και 4 με 5 κλονάρια δεντρολίβανο. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια νερό και 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πουρέ πατάτας, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και δεντρολίβανο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε το αρνάκι μας ή το κατσικάκι κομμένο σε κομμάτια και το πιο βασικό κομμάτι της συνταγής είναι το κομμάτι του μαριναρίσματος. Θα πάρουμε κόκκινο κρασάκι, θα ρίξουμε μέσα και πρέπει να φροντίσουμε να είναι βυθισμένα όλα τα κομμάτια του κρέατος μέσα στο κρασί και να αφήσουμε για τουλάχιστον 12 ώρες μέσα στο ψυγείο. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να πάρετε μεμβράνη και να φροντίσετε η μεμβράνη να κουμπάει πάνω στο κρέας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το κρασί θα πάει παντού. Δεν σας δίνω υπερβολική ποσότητα από κρασί, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να ξοδεύουμε τσάμπα κρασάκι. Θα βάλουμε όσο χρειάζεται και όσο καλύτερη ποιότητα στο κρασί, τόσο καλύτερη η συνταγή μας θα βγει στο τέλος. Οπότε πιέστε καλά. Και άμα χρειαστεί, ανακατέψτε ανά 3-4 ώρες να πάτε τα πάνω κομμάτια προς τα κάτω για να μαρινάρουμε σωστά το κρέας μας. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να περιμένετε 12 ώρες για να κάνουμε αυτή τη συνταγή. Έχω ήδη ετοιμάσει ένα, το έχω στο ψυγείο, οπότε... Θέλω να δείτε τι έχει γίνει. Ουσιαστικά το κρέας μας αλλάζει τελείως το χρώμα του. Παίρνει αυτό το υπέροχο μπορντό χρώμα που μας δίνει ένα οποιοδήποτε φαγητό μαγειρεύουμε μέσα σε κόκκινο κρασί. Το κρασί έχει την ιδιότητα να μαλακώνει το κρέας μας. Κοιτάξτε εδώ. Το κρασί έχει αλλάξει το χρώμα του κρέατος και αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να μαριναριστεί το κρέας μας, να πάει μέχρι μέσα η μαρινάδα. Μπορείτε να αφήσετε μέχρι και 24 ώρες το κρασί, αλλά όχι παραπάνω. Πάνω από 24 ώρες το κρέας μας αρχίζει να χαλάει. Επίσης, να σας πω ότι αυτός ο τρόπος μαριναρίσματος είναι ο καλύτερος για οτιδήποτε έχετε σε κυνήγι. Γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει, έχω αγριογούρνο, έχω ζαρκάδι, γενικά κυνήγι και δεν ξέρω πώς να το μαγειρέψω. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Απλά μαρινάρουμε 24 ώρες maximum σε κόκκινο κρασάκι. Και από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι συνταγή θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε κοκκινιστό, μπορούμε να κάνουμε στιφάδο, μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το κρασί ουσιαστικά μαλακώνει το κυνήγι. Ό,τι άγριο υπάρχει, το ισορροπεί και το κάνει τέλειο. Απλά το κρασί δεν πρέπει να είναι πολύ κακής ποιότητας. Δηλαδή δεν βάζουμε τα πολύ φθηνά κρασιά για να μαρινάρουμε ένα κρέας, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι σωστό. Είναι πολύ όξινα και στο τέλος αυτό βγαίνει άσχημα σαν επίγευση στο φαγητό μας. Υπάρχει περίπτωση να βάλετε κακό κρασί να χαλάσει τελείως το φαγητό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, από τη στιγμή που έβαλα εδώ πέρα το κρέας μου, θα πάρω άλλο ένα μεγάλο μπολ εδώ. Αυτό θα το κρατήσω, το χρειάζομαι. Και θα ρίξω το κρέας μου μέσα. Θα πάει στην άκρη. Δεν το θέλω άλλο. Θα φορέσω γαντάκια. Και η διαδικασία είναι πανάπλη. Θα δείτε κι εσείς πόσο εύκολη είναι. Και ξαναλέω ότι παραδοσιακά αυτή η συνταγή φτιάχνεται την Κυριακή του Πάσχα στη Σύφνο. Αλλά βέβαια είναι τόσο νόστιμη που είναι αμαρτία να φτιάχνεται μία φορά το χρόνο. Μπορούμε να τη φτιάξουμε όλο τον χρόνο και όποτε έχετε κατσικάκι ή αρνάκι, είναι καλή επιλογή να ξεκινήσετε να φτιάχνετε κάτι καινούριο. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να μαρινάρουμε το κρέας μας. Το κρέας μας δεν θέλει πολλά υλικά για να μαριναριστεί. Θέλει μόνο αλάτι. Και όταν λέω αλάτι, δεν θα το λυπηθείτε. Κανονικά βάζουμε χοντρό αλάτι πάνω στο κρέας μας. Και επειδή είναι το μοναδικό συστατικό που θα βάλουμε μαζί με τον άνηθο, θέλω πραγματικά να μην το λυπηθείτε. Πρέπει να βγει σχετικά αλμυρό το αρνάκι μας. Οπότε θα βάλουμε περίπου μία κουταλιά τη σούπα αλάτι. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα έχω αφήσει το μήλο μου στο χοντρό να βγάζει μεγάλα κομμάτια για να μπορέσω
να τρίψω το αρνί μαζί με το αλάτι και να πάει μέχρι μέσα μέσα. Ως τώρα έχουμε κάνει δουλίτσα, γιατί και το κρασί δεν είναι απλά ένα υλικό, το κρασί είναι ένα υλικό ζύμωσης, οπότε και αυτό έχει αρώματα. Σκεφτείτε ότι αν πάρουμε ένα καλό κρασί μπορεί να έχει πραγματικά αρωματικά μέσα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε βάλει αλάτι, αλλά το κρασί ουσιαστικά δεν είναι ένα υλικό, είναι πολλά υλικά μαζί και αυτό έχει μαρινάρει το κρέας μας. Θέλω να νιώθετε το αλάτι πάνω στο κρέας. Σε περίπτωση που δεν το νιώθετε, βάλτε λίγο ακόμα αλάτι, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να διορθώσουμε τη γεύση. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, επειδή ξέρω ότι όσοι δεν έχετε πάει στη Σύφνο και όσοι δεν είστε από τη Σύφνο, σίγουρα δεν έχετε το ειδικό σκεύος που μαγειρεύουμε το μαστέλο. Οπότε, όλοι έχετε στο σπίτι μια γάστρα. Σωστά? Τέλεια. Αν δεν έχετε, στο e-shop μας θα πάρετε μια γάστρα και κατευθείαν θα έρθει σε 2 μέρες στο σπίτι και θα έχετε μια γάστρα για μια ζωή. Η γάστρα είναι κάτι που έχει αυτό το χαρακτήρα του φτιάχνω κάτι πιο comfort, κάτι πιο σπιτικό, κάτι πιο οικογενειακό, κάτι πιο κυριακάτικο. Οπότε μας αρέσει. Δεν είναι το σκεύος που μαγειρεύουμε κάθε μέρα, αλλά όταν μαγειρεύουμε στη γάστρα ξέρουμε ότι κάτι νόστιμο θα βγει. Τώρα, μέσα στη γάστρα παραδοσιακά δεν βάζουν αυτά που βάζω εγώ στη Σύφνο, αλλά θα βάλω 2 σκελίδες κόρδο. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μαγειρεύω αρνάκι, πάντα μα πάντα το δροδρολίβανο είναι κάτι που αγαπάω να βάζω, θα βάλω από κάτω λίγο τον δροδρολίβανο. Έτσι θα σπάσει την έντονη γεύση από το αρνί για κάποιους που δεν τους αρέσει. Θα προσθέσω λίγο από το κρασάκι μου που έχω μαρινάρει, εδώ. Βασικά θα το βάλω όλο, δεν χρειάζεται. Βάλτε το όλο. Και από πάνω θα βάλω τη σχάρα μου. Να σας πω ότι παραδοσιακά στη Σύφνο βάζουν κλιματόβεργες για να δημιουργήσουν μια σχάρα. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό κανονικά με τη σχαρίτσα που έχουμε εδώ πέρα. Τώρα, όπως είναι από πάνω θα ρίξουμε το αρνί, αλλά πριν το ρίξουμε πρέπει να μαρινάρουμε το αρνί με τι? Με άνηθο. Να, κάτι που δεν έχετε ξαναδεί. Οπότε πάρτε τον άνηθο. Θέλουμε μόνο τα φυλλαράκια, εδώ όχι τα κοτάνια. Κόψτε σε μεγάλα κομμάτια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βάζοντας πάνω στη σχάρα, η σχάρα θα δημιουργήσει υδρατμούς μέσα και θα μαλακώσει πάρα πολύ το κρέας. Αυτό είναι που θέλουμε. Τώρα, παίρνω τα κρεατάκια μου, τα βάζω πάνω στον άνηθο, εδώ και μέσα. Δεν είναι εύκολο. Μίτσο, πώς φαίνεται? Άντε πάλι, τι είναι αυτός? Μέσα από την καρδιά σου να πεις κάτι μία φορά. Μην σας φαίνεται πολύ στην αρχή το αρνί, γιατί καθώς θα ψήνετε θα μειωθεί ο όγκος, οπότε γεμίστε τη σχάρα, εδώ. Αυτό πάει πίσω και επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό θα τα αφήσω στην άκρη, δεν θα κλείσω προς το παρόν, αλλά θα δημιουργήσω ένα διαφορετικό καπάκι, περίπου ίδιο με αυτό που φτιάχνουν στη Σύφνο. Οπότε, βάζουμε το αλεύρι. Το νεράκι σε ένα μπολ, εδώ. Θα το κάνω με τα χέρια, δεν πειράζει. Και ουσιαστικά θα κάνουμε ένα γρήγορο ζυμαράκι για να φροντίσουμε να σφραγίσουμε τη γάστρα. Θέλουμε να κρατήσουμε όλη την υγρασία μέσα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε ένα απλό ζυμαράκι, αλεύρι νερό, εδώ. Και καλό θα ήταν το ζυμαράκι να το κάνετε τουλάχιστον μισή ωρίτσα πριν για να τα αφήσετε να ξεκουραστεί. Γιατί με το που το φτιάξουμε δεν είναι εύκολο να το ανοίξουμε και να τυλίξουμε γύρω-γύρω τη γάστρα μας όπως βλέπετε. Αλλά ο Άκης τι έχει κάνει? Έχει ετοιμάσει ήδη ένα, αυτό θα το κρατήσω, γιατί θα κάνω κι άλλο αρνάκι, αυτό που μαρινάρω μέσα. Το αφήνουμε εκτός ψυγείου για μία ωρίτσα μέχρι που να δέσει το ζυμαράκι μας. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα εδώ. Βγάζω γάντια και πάμε να βάλουμε στο φούρνο. Τώρα, παίρνουμε, είναι η τελευταία φορά που το βλέπετε έτσι, κλείνουμε το καπάκι, ανοίγουμε το ζυμαράκι μας. Σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει στα χέρια σας το ζυμάρι, βάλτε λίγο αλεύρι. Απλά θέλουμε να κολλάει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να σφραγίσουμε καλά τη γάστρα μας. Οπότε, ανοίξτε και αρχίστε σιγά σιγά να πηγαίνετε από τη μία άκρη ως την άλλη το ζυμάρι. Απλώστε και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Το βλέπετε? Πιέστε με τα χέρια σας να σφραγίσει. Γι' αυτό το λόγο η συνταγή που σας έδωσα για αυτό το ζυμαράκι είναι αρκετά ρευστή. Θα κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι θα τυλίξει καλά τη γάστρα μας γύρω-γύρω και βέβαια θα σφραγιστεί πολύ καλά για να κρατήσει όλο τον υδρατμό μέσα. Ουσιαστικά κάνουμε μία χύτρα μέσα στο φούρνο. Φανταστικό.
Ήρθε η ώρα για τον φούρνο. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Οπότε, πάρτε, βάλτε μέσα την γάστρα σας, εδώ, στους 200. Ψήστε για μισή ωρίτσα, γιατί είναι απαραίτητο να βάλουμε στους 200 για μισή ώρα να κάνουμε τι? Να σφραγιστεί γύρω-γύρω το ζυμαράκι μας. Μετά από μισή ώρα χαμηλώνουμε στους 120 βαθμούς και ψήνουμε για 4 ώρες. Επαναλαμβάνω, στους 200 μισή ωρίτσα, χαμηλώνουμε μετά στους 120 και αφήνουμε άλλες 4 ώρες. Και μετά από 4 ώρες, 4,5 σύνολο, αυτό που θα βγει από το φούρνο θα είναι λουκούμι. Το μαστέλο είναι ένα πύληνο σκεύος που μοιάζει με γάστρα και το κατασκευάζουν οι αγκιοπλάστες στη Σύφνο. Μαστέλο λένε και το αρνί ή το κατσίκι, το οποίο ψήνουν στην ειδική γάστρα, κυρίως την Κυριακή του Πάσχα, αντί για αρνί στη σούβλα. Είχε όμως τόσο μεγάλη ζήτηση το πιάτο από τους επισκέπτες του νησιού, που πλέον το φτιάχνουν όλες τις εποχές του χρόνου. Και το μαστέλο μας είναι έτοιμο! Παναγία μου! Και σου πρέπει να το κάνω σωστά. Και αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα είναι πιο φανταστικό συνταγή. Σκεφτείτε να έχετε τραπέζι σπίτι με πάρα πολύ κόσμο και να βγάλετε τη γάστρα. Και όλοι να λένε τι έχει μέσα, θα πάρετε το σφυρί του Θόρ και θα αρχίσετε να χτυπάτε με μένος το σκεύος σας. Ουσιαστικά θέλουμε να σπάσουμε το ζυμαράκι, οπότε... Ωραίο, έτσι. Ωραίο να έχεις και τη μαμά στο σπίτι να μαζέψει μετά. Και ανοίγουμε. Τι να πεις, Παναγία μου, για αυτό το πράγμα. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει λίγο πουρέ. Ο πουρές που κάνω είναι λίγο ρουστίκ, δεν σπάω πολλές πατάτες, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, οπότε δεν θέλουμε να κάνουμε το πιο βελούδινο πουρέ που έχουμε ετοιμάσει, έτσι να θυμίζει λίγο μαμαδίστικο φαγητό, λίγο πιο ρουστίκ και να ρίξω πάνω το κρέας. Έχεις προτίμηση κάτι συγκεκριμένο, φίλε Διονύση? Όχι. Θες να δεις το κρέας πώς λιώνει? Κοίταξε να δεις. Το μόνο πράγμα που θα σε δυσκολέψει εδώ πέρα είναι όντως να μεταφέρεις το κομμάτι χωρίς να το σπάσεις. Γιατί κοίτα. Είναι τόσο μαλακό, λιώνει στο στόμα. Επειδή το αλάτι είναι ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα, σας ξαναλέω ότι μην το λυπηθείτε, βάλτε αλατάκι. Θα ρίξω λίγο από το ζουμάκι μέσα, λίγο, ίσα-ίσα από πάνω, εδώ. Φανταστικό. Αλλά ο Διονύσης που να ξέρει, έτσι όπως ήταν στο φαγητό, θα ρίχνε κέτσαπ από δίπλα και θα το έτρωγε. Με το που ρίξετε λίγο ζουμάκι από πάνω, κατευθείαν θα το ρουφήξει το κρέας. Του αρέσει το ζουμάκι που έβρασε. Και αυτό που θέλω να κάνετε οπωσδήποτε στο τέλος είναι φρέσκο ελαιόλαδο που δεν έχουμε βάλει καθόλου λαδάκι στη συνταγή μας και μην το λυπηθείτε. Το λάδι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σερβιρίσματος. Λίγο ακόμα λαδάκι. Λίγο πιπέρι. Και φυσικά το δένδρο λιβανάκι του, η συνταγή το θέλει. Βάλτε λίγο δένδρο λιβανό εδώ και βουαλά. Το τέλειο πιάτο, στην τέλεια γάστρα, με την τέλεια γαρνιτούρα, χωρίς πολλά-πολλά, είναι το τέλειο κυριακάτικο γεύμα. Για το μαστέλο Σύφνου, βάζουμε σε ένα μπολ το αρνί σε κομμάτια. Προσθέτουμε το κόκκινο κρασί, το καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί τουλάχιστον για 12 ώρες. Έπειτα, σουρώνουμε το κρέας και το βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε το αλάτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε μία γάστρα τις κελίδες κόρδου, τα κλονάρια από το δεντρολίβανο και το κόκκινο κρασί από το μαριναρισμένο αρνί. Τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μία σχάρα. Κόβουμε τον άνηθο σε μεγάλα κομμάτια, χωρίς τα κοτσάνια. Περνάμε τα κομμάτια του κρέατος από τον άνηθο και τα βάζουμε πάνω στη σχάρα. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι και το νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ελαστική ζύμη. Την τυλίγουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι. Πλάθουμε τη ζύμη κάνοντας μία μακριά λωρίδα και καλύπτουμε περιμετρικά, σφραγίζοντας την ένωση της γάστρας με το καπάκι για να κρατήσουμε όλη την υγρασία μέσα στη γάστρα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε στους 120 βαθμούς και ψήνουμε για ακόμα 4 ώρες. Αφού ψηθεί, σπάμε τη ζύμη περιμετρικά και ανοίγουμε τη γάστρα. Βάζουμε σε ένα πιάτο τον πουρέ πατάτας, προσθέτουμε από πάνω το κρέας, ρίχνουμε λίγο από το ζουμί, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και δεντρολίβανο.